Είμαστε εδώ για να συμπαραταχθούμε με τους γονείς του 17ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο, που εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστό λόγω ζημιών από το σεισμό τον περσινό. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από τη Δημοτική Αρχή, ούτε καν έχουν ξεκινήσει κάποια μελέτη. Θεωρούμε απαράδεκτη και τη στάση της Δημοτικής Αρχής, αλλά και τη στάση της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να διασκορπίζονται συνεχώς, ιδίως σήμερα με την πανδημία, με τον κορονοϊό, να διασκορπίζονται σε άλλα σχολεία με όρους υγιεινής και ασφάλειας που δεν πληρούνται όσον αφορά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Και ακόμα περισσότερο δεν είναι δυνατόν τα σχολεία να σταματάνε τη λειτουργία τους όταν συμβαίνει ένας σεισμός και να μην φτιάχνονται αμέσως μετά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει και η Ένωση της περιοχής, την καλούμε, αλλά και τα σωματεία των εκπαιδευτικών να αντιδράσουν με δυναμική. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα του 17ου, είναι συνολικό το πρόβλημα των σχολείων του Εγάλεου. Θα πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά, να κάνουν κινητοποιήσεις, να βρουν τρόπους να διεκδικήσουν τα χρήματα αυτά από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση τις ανάγκες που έχουμε σαν γονείς και τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας και όχι με βάση το τι μπορούν μόνο να δίνουν κάθε χρόνο, γιατί αυτά τα χρήματα που δίνουν δεν φτάνουν για να καλύψουν καμία πρακτικά ανάγκη.